αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι. Ξέρεις τι ήταν αυτό? Σπόντα. Σου διευκρινίζει, σου λες, πριν δεν το κατάλαβες, είναι σπόντα. Εντάξει, γιατί καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να βγουν και να πούνε και εκπομπές και εμείς μπορούμε να το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Να, αυτή είναι η απάντηση της Άννας Μαρίας Βέλη σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, τέλος πάντων. Ή σπόντα ή μπηχτές. Οπότε μας προλαβαίνει και το λέει η ίδια. Σου λέει, εγώ ανεβάζω αυτό. Ότι βλέπεις τη λέξη μπαστάρντο. Ότι κάποιοι είναι μπάσταρδοι. Και σου λέει, αυτό είναι μια σπόντα. Είναι μια σπόντα προς όλους. Δεν το καταλάβατε. Ναι, προφανώς τώρα ο καθένας μετά κάνει τις δικές του, τους δικούς του συνειρμούς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε προφανώς σε τι ακριβώς αναφέρεται. Γι' αυτό και εγώ το λέω έτσι. Είναι σπόντα προς πάσα κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι τροφή για να το ανοίξεις το θέμα και να αρχίσεις, ξέρεις, να σκέφτεσαι, να προσπαθείς να αναλύσεις το τι μπορεί να εννοείται, τι μπορεί να σημαίνει, το προς τα πού μπορεί να πηγαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Η κοπέλα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν τα αμφισβητεί κανένας. Αλλά πολύ δύσκολα έχουμε δει ότι περνάει και αντίστοιχα ο Άρης Μακρύς, που έχει φωτογραφηθεί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί τώρα όλο αυτό. Και να... Αυτό έρχεται επίσης μετά την τελευταία φορά. Αυτό τώρα το story το συγκεκριμένο κάνει αίσθηση ιδιαίτερη, γιατί έρχεται και μετά τη. Μετά τη συνέντευξη και μετά πόσα είπε και σε εμάς εδώ στο breakfast ο Άρης Μακρύς, που ουσιαστικά με λίγα λόγια της είπε, βγες να πεις το όνομα, είτε θες να πεις εμένα είτε όχι, θεωρείς του ανθρώπου που σε κακοποίησε. Δεν είναι αν το θεωρώ εγώ. Από τη στιγμή που λέει αυτό είναι σπόντα και λέει μπάστερη, τώρα αν δεν είναι απάντηση, προφανώς είναι, είναι σπόντα άλλο, για όλους αυτούς που σχολιάζουν, γιατί έχουμε δει. Ξέρει ότι θα το λάβουμε έτσι σαν απάντηση. Το ξέρει αν σίγουρα όμως είναι μια σύμπτωση που χρονικά και το timing πηγαίνει και μπορεί το μυαλό του καθενός. Για μένα δεν είναι σύμπτωση. Καταλαβαίνω τον τρόπο που κινείται και εκφράζεται η Άννα Μαρία, γιατί είναι μια YouTuber και ο τρόπος που εκφράζεται και μέσα από τα social media της είναι ο συγκεκριμένος. Δηλαδή να έχει λίγο μια πιο. Πώς να το πω, μια διάθεση πιο. Σατυρική. Όχι σατυρική. Χιουμοριστική. Όχι χιουμοριστική. Θεωρείς ότι πάει δηλαδή στον Άρη Μακαρία. Δεν ξέρω πού πάει, αν πάει στο συγκεκριμένο ή στα πρόσωπα τα οποία ασχοληθήκαν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σαφέστατα και είμαστε δίπλα στο θύμα. Σε κάθε γυναίκα η οποία έχει πονέσει, έχει κακοποιηθεί οτιδήποτε. Αλλά εμένα προσωπικά. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, κάπως μου αφήνει ερωτηματικά. Είναι και ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Ναι, εννοώ. Αυτή τη στιγμή τώρα σου λέω, γιατί η ίδια βγήκε και έχει πει ότι έχει κακοποιηθεί. Να. Δεν ξέρω από ποιον. Επειδή απόψεις δίστανται γενικότερα και εγώ έχω, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και αρνητικά και θετικά σχόλια. Θέλω να μου πεις, Κωνσταντίνε, ποιες είναι αντιδράσεις των χρηστών των social media, των ακολούθων της Άννας Μαρίας Βέλη, κάτω από αυτό το story. Θα πιάσω από αυτό που λες ότι οι απόψεις δίστανται. Κάπως έτσι αισθάνονται και οι followers της. Κάτω λοιπόν από το βίντεο αυτό υπήρχαν πολλά σχόλια. Έχουν διχαστεί και όλοι όσοι την ακολουθούν. Κάποιοι είναι υπέρ της, κάποιοι είναι κατά της, κάποιοι καυτηριάζουν αυτό το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση έχει φέρει κύμα αντιδράσεων και εγώ θα πω και κάτι. Είναι και ένα ωραίο engagement. Δείτε λοιπόν όσο γράφουν από κάτω οι followers της Άννας Μαρίας Βέλη. Τόσο ευαίσθητο θέμα, τόσο λάθος μεταχείριση. Λάθος για όλους. Θήτη και θύμα για διαφορετικούς φυσικά λόγους. Όποιος και να είναι ο θήτης. Κορίτσι μου, αν θες να πεις κάτι, να το πεις ονομαστικά. Διαφορετικά, κάνεις κακό σε όλους. Εύχομαι ειλικρινά κάποια στιγμή να οριμάσεις. Αργούνε πολλές φορές οι άνθρωποι. Εσύ έχεις παραργήσει όμως. Ενώ έχεις όλο το δίκιο με το μέρος σου, με τον τρόπο που το χειρίζεσαι από θύμα, πας να γίνεις με τη σειρά σου θήτης, μιας άλλης κατάστασης. Εκτός από σπόντες, ξέρεις να απαντάς με μπέσα. Όσοι την ακολουθείτε χρόνια, ξέρετε τι και ποιος. Όσοι από τους υπόλοιπους δεν πιστεύουν, ας καταλάβουν ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και ας σοπάσουν. Πάμε καλά. Η γυναίκα έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει ποιος είναι στεγνά για τους δικούς της λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει και την κακοποίηση και τη βία ως πράξη. Ίσα-ίσα, αυτά. Επειδή το πάει με μισόλογα, θέλω να την πάνε στα δικαστήρια. Εννοείς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την κακοποίηση για έξτρα δημοσιότητα όταν ξεχνιούνται. Άσε τους άλλους. Το θέμα είναι να ξέρεις εσύ. Αυτό είναι χιουμοράμι επιτέλους. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση το κάνει για δημοσιότητα όλο αυτό η Άννα Μαρία Βέλη, σε καμία περίπτωση Βέλη. Αλλά το ότι ναι, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος από τη στιγμή που έχει περάσει όλο αυτό. Τώρα ο καθένας τώρα κλείνει. Εγώ θα προτιμούσα να ησυχάσει λίγο το θέμα, να πάρει και αυτή το χρόνο τους που. Εντάξει, έχουν περάσει και πολλά εγώ χρόνια. Απλά επειδή ξανά έχει βγει στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα. Εγώ βλέπω ένα κοινό σημείο. Αυτή, το κοινό σημείο ολονών και σε όλα τα σχόλια είναι ότι ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν συνάδει με σπόντες και με οτιδήποτε είναι ασαφές. Για όμως είναι ο τρόπος της απ' την άλλη. Αυτό βλέπω εγώ να έχουν έτσι ως κοινό παρονομαστεί οι αντιδράσεις. Φυσικά ο τρόπος. Αν δεν μπορεί να πει ο όνομα του πόλεμου, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κοιτάξτε, είναι ο μόνος τρόπος για να την πει σε αυτόν που το λέει. Συγγνώμη λίγο. Ο τρόπος επειδή το επικοινωνεί.
ο τρόπος ίσως είναι και αυτό που λέει πολύ και μέρη πριν. Επειδή το χαρακτήρα τον έχουμε γνωρίσει έτσι μέσα από το YouTube, είναι διαφορετικό όταν βγαίνει αυτό προς τα έξω με ένα άλλο θέμα τόσο ευαίσθητο, τόσο τρυφερό και τόσο σοβαρό, που ίσως να μην χρήζει τη ίδια σημασία. Στο συγκεκριμένο σημείο, ένα δευτερόλεπτο να πω ένα πράγμα. Θέλω στο συγκεκριμένο σημείο να πω ότι μπορεί ο χαρακτήρας της να είναι έτσι. Μπορεί οτιδήποτε να της έχει συμβεί. Ενώ πάρα πολύ άσχημο, δεν θα το ξανασυζητήσω. Νομίζω ότι είμαι κατανοητή ότι είμαστε δίπλα στο θύμα και στην κακοποίηση. Εννοείται, όλοι. Από την άλλη, επειδή είναι πολύ σημαντικά πράγματα, είτε είσαι σατυρικός άνθρωπος, είτε έχεις χιούμορ, στα σημαντικά και σοβαρά πράγματα δεν μπορείς να διατηρήσεις τον ίδιο τρόπο. Πρέπει σοβαρά να το αντιμετωπίζεις. Για μένα, έτσι. Ίσως, για μένα, επειδή, καθαρά. Επειδή από την άλλη, να βέβαια. Ξέρουν, επειδή είναι το χιούμορ της κάποιοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άμα είσαι φαν της Άννας Μαρίας Βέλη, μπορεί να ξέρεις ότι απαντάει έτσι, ότι θέλει να καυτηριάσει, ότι απαντάει με σπόντες ή το οτιδήποτε. Αν δεν το ξέρεις όμως. Δεν λες δεν γιατί. Είναι θέμα αν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Το θέμα είναι για μένα ξεκάθαρο ότι είναι δικά της τα social media. Ότι ναι, μεν φαίνεται σαν να απαντάει σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ότι απαντάει σε αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς βάζοντας κάποια λογική. Μπορεί να μην απαντάει σε αυτό. Μπορεί να τσέτυχε κάτι την προηγούμενη μέρα και να λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι μπάσταρδοι. Είπαμε όμως το είναι θέμα. Είναι δικά της, είναι ο τρόπος που απαντάει και δεν μπορεί κανένας να της πει. Και εμένα αυτό με εξοργίζει που συμβαίνει από κάτω. Δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πει σε κανένα, σε μια κοπέλα που έχει κακοποιηθεί, πόσα αντιδράσει ή τι θα κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Στην πραγματικότητα κανένας. Είναι δικαίωμά σου. Στη μεγάλη εικόνα συμφωνούμε. Κοίτα. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν βγει προς τα έξω και στη δημοσιότητα και λογικό είναι ότι ο κόσμος να μπορεί να εκφράσει την άποψή του με όσα ξέρει. Έτσι, λοιπόν. Όπως και να έχει, να ευχηθούμε να βρεθεί γρήγορα η λύση και να είναι όλοι ήρεμοι και με τις ψυχές τους καλά. Να είναι κινητήριος δύναμη για κορίτσια τα οποία έχουν πάθει το αντίστοιχο. Έτσι ακριβώς που νομίζω ότι είναι ήδη.